Στη σημερινή συνάντηση με την ΚΕΔΕ, την τρίτη κατά σειρά τα τελευταία 24 ώρα, διαπιστώσαμε μια κοινή οπτική στα πράγματα, η οποία δεν υπήρχε στην αρχή. Και αυτό αποτελεί μια θετική εξέλιξη. Συζητήσαμε αναλυτικά για την τροπολογία την οποία έχουμε καταθέσει και έχουμε βελτιώσει, ενσωματώνοντας, όπως ήδη έχουμε πει, κάποιες από τις επισημάνσεις που είχαν γίνει εκ μέρους των εργαζομένων στα ζητήματα της μοριοδότησης και του ορίου ηλικίας. Εξίσου θετικό θεωρώ την τοποθέτηση εκ μέρους του κυρίου Πατούλη ότι η γνώμη της ΚΕΔΕ είναι ότι τα θέματα της αποκομιδής των απορριμμάτων πρέπει να είναι μια υπόθεση των Δήμων και όχι ιδιωτικών εταιριών. Βεβαίως, σήμερα είχαμε αποκαλυπτήρια. Είχαμε τις δηλώσεις του κυρίου Μητσοτάκη, ο οποίος τελικά έδειξε ποια είναι η πραγματική στόχευση της Νέας Δημοκρατίας. Να παραδοθεί αυτό το κοινωνικό έργο που είναι στον πυρήνα, που κατοχυρώνεται συνταγματικά και προβλέπεται για την αυτοδιοίκηση, να παραδοθεί σε ιδιωτικά συμφέροντα. Με μεγαλύτερο κόστος για τους πολίτες και χειρότερες συνθήκες εργασίας για τους εργαζόμενους. Αυτό λέει άλλωστε και η διεθνής εμπειρία. Με την πρότασή μας θεωρώ λοιπόν, και θέλω να το πω για άλλη μια φορά, ότι απαντάμε στο ζήτημα της συνέχισης των εργαζομένων στη δουλειά τους. Βάζουμε μια τάξη στο τοπίο της καθαριότητας στην αυτοδιοίκηση με μόνιμες θέσεις μέσα από τον διαγωνισμό του ΑΣΕΠ και ξεμπλοκάρουμε από το σημερινό αδιέξοδο. Αν με επιτρέπετε μια ερώτηση, πώς διασφαλίζεται ότι δεν θα υπάρξει αντίδραση ούτε και από πλευρά, μάλλον ότι δεν θα υπάρξουν ούτε νομικά προβλήματα ούτε αντίδραση από πλευρά εκπροσώπων των δανειστών στις αποφάσεις που θα πάρετε και αν μπορούμε να υπολογίσουμε συνολικά πόσοι θα φτάσουν οι μόνιμες προσλήψεις τον Μάρτιο, έτσι? Το τελευταίο το έχουμε ήδη σχολιάσει και οι θέσεις προσδιορίζονται από τους οργανισμούς των Δήμων αλλά και από τα έσοδά τους από τις ανταποδοτικές υπηρεσίες. Ένα αυτό. Το άλλο είναι ένα ερώτημα, το οποίο δεν έχει βάση. Διότι όπως είπαμε και πριν, μιλάμε για υπηρεσίες οι οποίες πληρώνονται από τους πολίτες, και άρα δεν επιβαρύνουν ούτε τους προϋπολογισμούς των Δήμων, ούτε βέβαια τον κρατικό προϋπολογισμό. Δεν νομίζω ότι υπάρχουν περιθώρια να έχει κανείς μια διαφορετική τοποθέτηση γύρω από αυτό το θέμα. Θα υπάρξει κάποια συνάντηση νέα με την ΠΟΕ, όταν θα προχωρήσετε σε κατάθεση στη Βουλή σήμερα ή αύριο? Η κατάθεση ήδη έχει δρομολογηθεί και αύριο 99% θα ψηφιστεί η διάταξη.